Τώρα πάμε σε αθλητικές διοργανώσεις που έρχονται σε πολύ όμορφες περιοχές. Μάλιστα σε κάποιες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά. Και εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτές τις δράσεις. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν για πρώτη φορά συμβαίνουν πράγματα και εμείς τα καλύπτουμε και εμείς τα αναδεικνύουμε. Έχετε λοιπόν το πρώτο πανετολικό Mountain Trail. Και θα τα δούμε όλα αυτά με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαράστης. Να δούμε πώς είναι πίσω από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Πότε έρχεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση, αλλά και αν έχει στόχο να γίνει θεσμός. Δηλαδή να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Που νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι αυτό θα θελήσουν, γιατί κάθε τέτοια διοργάνωση φέρνει πάρα πολύ κόσμο σε κάθε περιοχή, όπως και στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Κωνσταντίνα Τσαβαλιά είναι κοντά μας, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαράστης, όπως προείπα, για να μας δώσει τα φώτα της, να μας πει για τις εγγραφές, να μας πει για πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση, αν είναι και για μικρούς, αν είναι και για μεγάλους. Το πρώτο πανετολικό πάντως Mountain Trail έρχεται και εγώ, είμαι ενθουσιασμένη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αγγελική, θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των διοργανωτών για τη φιλοξενία αρχικά. Ευχαριστώ εγώ πολύ που σας έχω κοντά μου. Ο πρώτος αγώνας ορεινού τρεξίματος και δυναμικού βάδιν στον Δήμο Αγρινίου είναι γεγονός. Στις 21 Εβδόμου αυτήν την Κυριακή, ώρα 9, το The First Πανετολικό Mountain Trail Run είναι κάλεσμα σε αθλητές, πεζοπόρους, περιπατητές και σε όσους αγαπούν τη φύση, ώστε να γνωρίζουν την ανέγκυχτη ομορφιά του Πανετολικού Όρους. Το The First Πανετολικό Mountain Trail Run διοργανώνεται από 4 συλλόγους, Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Γλασίου, Πεντακόρφου, Χαράστης Ιδύρων, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κούνης, με τη συμμετοχή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αργιάδας, και τη στήριξη του Δήμου Αγρινίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπό την προβολή και την ανάδειξη της περιοχής των Παρακαμπυλίων και του Πανετολικού Όρους, την αναβάθμιση του πολιτιστικού υποβάθρου, τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και σκοπό έχει και να προάγει επίσης την εξωστρέφεια της περιοχής γενικότερα. Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος ο μεγαλύτερος, νομίζω. Να γεμίσετε από κόσμο, να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να έρθει εκεί να δει και τα τοπία τα υπέροχα που έχετε και τα αποτυπώνονται και στις φωτογραφίες που βλέπουμε, κυρία Τσαβαλιά. Είναι το τοπίο μαγευτικό και δυστυχώς θα πω δεν έχει διαφημιστεί όπως θα έπρεπε. Τέτοιες όμως διοργανώσεις διαφημίζουν τον τόπο. Κρατούν ζωντανό αυτό τον τόπο. Είναι έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Η περιοχή των Παρακαμπυλίων είναι τόπος με πάρα πολλές δυνατότητες. Μπορεί να παρέχει υπέροχες εμπειρίες στον επισκέπτη, διότι διαθέτει ποτάμια, καταράκτες, καταφύγιο άγριας ζωής, πλούσια βιοποικιλότητα, ετωλικά τείχη, μνημεία και γενικότερα προστατευόμενες λίμνες, όπως είναι η λίμνη Κρεμαστών, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή εσωτερικών υδάτων αναψυχής και υπόγειων υδάτων πόσιμου νερού, και η λίμνη Κρασταγίου, προστατευόμενη περιοχή πόσιμου νερού επίσης, με βάση το σχέδιο διαχείρισης απορροής λεκανών ποταμών της Δυτικής Ελλάδος. Επίσης, να πω πάνω σε αυτό ότι η περιοχή αυτή μαστίζεται από 30% ανεργία και 80% μείωση του πληθυσμού τα τελευταία 50 χρόνια. Οπότε, αυτές οι δράσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια του τόπου και είναι απαραίτητες για να διαμορφώσουν την ταυτότητά του. Μάλιστα. Εγώ εδώ μεταξύ βλέπω και τις φωτογραφίες παράλληλα που μας έχετε στείλει και νομίζω ότι θα περάσουν εξαιρετικά όσοι έρθουν εκεί, γιατί δεν θα έχει, πιστεύω, την ζέστη την πολύ έντονη. Βλέπω πολύ δάσος, βλέπω πολύ βουνό επίσης, γιατί μιλάμε για mountain trail, οπότε καταλαβαίνετε. Ό,τι καλύτερο για αυτή την εποχή, κυρία Τσαβαλιά, επιλέξατε τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, που σε άλλες περιοχές έχει πολύ ζέστη. Εκεί δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Είπαμε πραγματικά να δροσίσουμε τον κόσμο, γιατί η θερμοκρασία για εκείνη την ημέρα προβλέπεται με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις που έχουμε λάβει ότι θα είναι στους 24 βαθμούς γύρω στις 9 η ώρα και σταδιακά θα αυξηθεί κατά το μεσημέρι στους 29 βαθμούς. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η περιοχή γενικότερα διεξαγωγής των αγώνων έχει μια διαφορά θερμοκρασίας με την πόλη του Αγρινίου γύρω στους 6 με 7 βαθμούς μείον αυτή την εποχή. Μάλιστα. Οπότε έχει διαφορά σίγουρα. Το φαντάστηκα και εγώ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, αλλά
αν λες βουνό, λες σίγουρα ότι η θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική. Οι αιτήσεις τώρα που μπορεί να κάνει ο κόσμος για να δηλώσει τη συμμετοχή του είναι ανοιχτές. Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται στην ιστοσελίδα μας, pentakorpo.gr, καθώς και θα γίνονται και εκείνοι 30 λεπτά πριν από την έναρξη των αγώνων στις γραμματείες. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα για τις διαδρομές. Πρόκειται για δύο ξεχωριστές διαδρομές σε κομμάτινο δρόμο, με φυσικά και τεχνικά μονοπάτια, οι οποίες διασχίζουν ένα σπάνιο τοπίο φυσικού κάλους, προστατευόμενο από το δίκτυο Natura, με ελατοσκεπείς πλαγιές, εντυπωσιακούς καταράκτες, αλπικές βουνοκορφές και μαγευτική θέα στη λίμνη Κρεμαστών και Καστρακίου. Το τοπίο αυτό υπόσχεται πραγματικά να χαρίσει εντυπωσιακές εικόνες στους δρομείς. Μπράβο σας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Διαδρομή, επίσης, ναι, παρακαλώ. Των 7 χιλιόμετρων είναι κυκλική, η οποία θα διεξαχθεί στην κοινότητα Αγίου Βλασίου και των 13 χιλιόμετρων έχει αφετηρία την πλατεία Σχίζα Πεντακόρφου και τερματισμό την πλατεία Αγίου Βλασίου. Το μέγιστο υψόμετρο και των δύο διαδρομών είναι τα 1.400 μέτρα και οι υψομετρικές διαφορές των διαδρομών είναι των 7 χιλιόμετρων 350 μέτρα και των 13 χιλιόμετρων 850 μέτρα. Θα υπάρχουν σημεία υδροδότησης, 5 τον αριθμό, εκ των οποίων τα δύο θα είναι κοινά για τις δύο διαδρομές, όπως επίσης θα παρέχονται και επιπλέον ηλεκτρολίτες και νερό από τις φυσικές πηγές που θα μπορούν να πιούν οι δρομείς. Μπράβο. Αχ, τι ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, μπορείς να βρεις φυσική πηγή, να πιεις κατευθείαν να δροσιστείς. Δηλαδή, να μην περιμένεις από τη διοργάνωση τα πάντα. Υπάρχουν και, και τα φυσικά πράγματα που μπορείς να δεις και να απολαύσεις. Εγώ βλέπω εντωμεταξύ τις διαδρομές, κυρία Τσαβαλιά. Πάμε λίγο και στους χάρτες, αν μπορούμε να τους δούμε. Βλέπω αρκετή στροφή. Δεν ξέρω αν έχει και αρκετή κλίση δηλαδή το βουνό, πολλές ανηφόρες. Να βλέπουμε και το χάρτη αυτόν. Είναι δύσκολο. Σε τι βαθμό το κατατάσσεται δυσκολίας? Δεν είναι δύσκολη η διαδρομή. Όχι. Των 13 χιλιόμετρων είναι πιο δύσκολη. Έχει περισσότερες ανηφόρες και κατηφόρες. Και αυτή... είναι και μεγαλύτερη η συμμετρική διαφορά, όπως αυτή που είδαμε, 850 μέτρα. Αυτή που βλέπουμε τώρα, ποια είναι η διαδρομή? Συγγνώμη, δεν την βλέπω. Δεν βλέπετε. Είναι λίγο ευθεία. Έχει λίγες κλίνσεις, αλλά σχεδόν ευθεία, να το πω έτσι, να το περιγράψω. Είναι των 13 χιλιόμετρων, των 13. Γιατί η άλλη είναι η κυκλική διαδρομή. Και δείξτε μας και την κυκλική διαδρομή, παρακαλώ. Η κυκλική, μας είπατε ότι είναι πιο εύκολη. Είναι πιο εύκολη, βέβαια. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σε περιπατητές και πεζοπόρους. Δηλαδή, τους διαχωρίζω, γιατί οι περιπατητές είναι άνθρωποι που αγαπούν το περπάτημα στη φύση και οι πεζοπόροι είναι οι άνθρωποι που κινούνται από τόπο σε τόπο με τα πόδια. Έχουν αυτή Σωστό. Την... Άρα είναι για όλους το mountain trail. Είναι για όλους. Είναι για όλους, δηλαδή, ακόμα και εγώ που δεν θα έλεγα ότι έχω κάνει ποτέ πεζοπορία, μπορώ να έρθω με ένα καλό παπούτσι, με κάποιες έτσι... Αν ρε παιδί μου μπορούσα και ήθελα να συμμετέχω, μπορώ. Άρα είναι και για αρχάριους. Βεβαίως είναι και για αρχάριους και ήδη έχουν δηλώσει και κάποιοι αρχάριοι από τα τηλέφωνα δηλαδή που έχουμε κάνει και έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Και σας προσκαλούμε και όλους, εννοείται. Όλοι όσοι μας παρακολουθούν. Πείτε μας κάτι ακόμα σημαντικό, κύριε Τσαβαλιά. Την σελίδα που μπορούν να μπουν, γιατί είναι σημαντικό να το αναφέρουμε για να κάνουν εγγραφή. Είναι σημαντικό. Η σελίδα είναι pentakorpo.gr. Επίσης, η σελίδα του Facebook είναι το The First Panatolico Mountain Trail Run. Εκεί υπάρχουν τηλέφωνα για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν μετακίνηση από το παλαιό κτέλ του Δήμου Αγρινίου μέχρι τον Άγιο Βλάσιο με ώρα αναχώρησης στις 7 το πρωί την Κυριακή αυτή. Και από τον Άγιο Βλάσιο προς το Πεντάκορφο για τους αθλητές που θέλουν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους στον τερματισμό και να μεταβούν στην αφετηρία. Επίσης, θα παρέχεται ηλεκτρονική χρονομέτρηση με τη χρήση chip, η οποία θα δοθεί μαζί με τον αριθμό συμμετοχής στην γραμματεία του αγώνα πριν την έναρξη. Θα υπάρχει μεταγωνιστικό γεύμα, μετάλλια για όλους τους συμμετέχοντες, κύπελα για τους τρεις νικητές και των δύο της κατηγορίας μάλλον ανδρών γυναικών και των δύο αγώνων, σύνολο δηλαδή 12. Επίσης θα υπάρχουν δώρα για τους νικητές από τους χορηγούς του The First Panatolico Mountain Trail Run
Και θα κληρωθούν και δώρα για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τέλεια. Να ρωτήσω επίσης κάτι. Ναι. Προσφερθεί... Συγγνώμη. Επίσης θα προσφερθεί δώρο η τσάντα του αθλητή, η οποία θα περιέχει το τεχνικό μπλουζάκι dry fit του αγώνα, τοπικά προϊόντα και έντυπο διαφημιστικό υλικό. Πάρα πολύ και ωραία. Θα υπάρχει και διαμονή επίσης, να πούμε, για τους δρομείς που θα μετακινηθούν από απόσταση και χρειάζονται κατάλημα. Οπότε θα υπάρχουν παραδοσιακοί ξενώνες, αλλά και δωρεάν διαμονή στους εσωτερικούς χώρους του Γυμνασίου Αγίου Βλασίου και του Δημοτικού Σχολείου Πεντακόρφου. Οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα μέσω της ιστοσελίδας ή, όπως είπαμε, pentakorfo.gr ή στο Facebook Πανετολικό Mountain Trail Run. Να. Λοιπόν, όλες τις απορίες σας τις έλυσε, κυρία Τσαβαλιά. Νομίζω δεν υπάρχει απορία. Μόνο κάτι τελευταίο. Μόνο ναι. κάτι τελευταίο, ναι. Εάν θέλετε να γίνει θεσμός, αν θέλει να γίνει και για δεύτερη ακριβώς. χρονιά. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, στόχος είναι λοιπόν το Πανετολικό Mountain Trail Run να εξελίσσεται, να επεκτείνεται και να γίνει θεσμός. Όπως και τα Ελατοδρόμενα, ένα φεστιβάλ φύσης και πολιτισμού, το οποίο διοργανώνουν οι ίδιοι σύλλογοι, είναι για δεύτερη χρονιά, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων, όπως γιορτή Πέστροφας που είναι την επόμενη Κυριακή στην Χαράστη Σιδήρων, πρωινή γιορτή, και επίσης αστροβραδιές με τηλεσκόπια, παρατήρηση ένας του ουρανού, κανό καγιάκ, παιδικά εργαστήρια, αθλοπαιδείες, πεζοπορίες και πάρα πολλά άλλα. Είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχει σελίδα η οποία ενημερώνεται διαρκώς, η σελίδα σας. Και ναι, αυτό είναι σημαντικό, το ότι επειδή υπάρχει αυτή η σελίδα, μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία κάνει ο Σύλλογος. Συγχαρητήρια, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι προσπάθεια πολλών ανθρώπων που εκπροσωπείτε και μας το είπατε και εξ αρχής ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε πάρα πολλά άτομα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας είχαμε κοντά μας. Καλή επιτυχία να και έχουμε πολλές ακόμα φορές. Για πείτε μας. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές του αγώνα. Σας περιμένουμε στις 21 Εβδόμου, αυτή την Κυριακή, στις τοπικές κοινότητες Αγίου Βλασίου και Πεντακόρφου, στις Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, να τρέξουμε και να περπατήσουμε στο μονοπάτι του Λύκου, στη δροσιά των Ελάτων και στο Πανετολικό Όρος. The first Πανετολικό Mountain Trail Run is happening. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρία Τσαβαλιά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.